στον κόδωνα του κινδύνου κρούν εδώ και καιρό οι DJs και οι εργαζόμενοι στο χώρο που σχετίζεται με τη μουσική, αφού το Ηράκλειο μετά τα απάνωτα lockdown επί 1,5 χρόνο βρίσκεται ήδη 3 εβδομάδες σε κατάσταση παύσης οποιασδήποτε λειτουργίας που να τους αφορά και εν ώψη μάλιστα νέας δέσμης μέτρων για τους ανεμβολίαστους από την ερχόμενη Δευτέρα. Οι συνάδελφοί μας ένα μήνα τώρα είναι χωρίς δουλειά, διότι έχουμε ένα τοπικό mini lockdown το οποίο έχει διαρκές ένα μήνα με αποτέλεσμα να είναι εκτός θέσεων εργασίας ενώ τα καταστήματα εστίασης δουλεύουν, να μην παίζουν μουσική και οι συνάδελφοι αυτοί να βρίσκονται στο σπίτι τους. Ο κλάδος ο δικός μας δεν είναι μόνο ένα μήνα σε lockdown. Ο κλάδος ο δικός μας είναι σχεδόν 2 χρόνια σε lockdown. Από το τελειώματα, από το τέλος του 19. Είναι ένας κλάδος ο οποίος είτε επιχειρηματικά το δεις, είτε ως εργαζόμενος έχει πληγεί από όλες τις μεριές. Στο εργατικό κέντρο του Ηρακλείου, παρουσία βουλευτών του νομού, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη που συγκάλεσε το Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού του νομού Ηρακλείου, με το μήνυμα να είναι σαφές και σε κάτι περισσότερο από δραματικό τόνο. Αφού όσα ζουν τον τελευταίο 1,5 χρόνο απειλούν άμεσα την επιβίωση των ίδιων αλλά και των οικογένειών τους. Όλοι εμείς που εργαζόμαστε και βγάζουμε το ψωμί μας από αυτή τη δουλειά εδώ και πολλά χρόνια πρέπει να εργαστούμε ξανά, άμεσα. Εγώ που έχω κάνει το εμβόλιο λοιπόν, εργάζομαι σε ένα χώρο τηρεί τα μέτρα. Γιατί να μου στερεί εμένα το μεροκάματό μου. Έχουν πληγεί μαζί με εμάς σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν έχουν αποζημιωθεί. Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες στον επισητισμό ζητούν την τήρηση μέτρων προστασίας και πρωτοκόλων, αλλά να επιτραπεί η μουσική σε όλους τους χώρους, να δοθούν έκτακτες αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και καταβολή ενσύμων, επιδοτήσεις ενοικίων, αλλά και ταμείο ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις ενσύμων, καθώς το 2020 και 2021 με τα αλλεπάλληλα lockdown ελάχιστα κατάφεραν να εργαστούν. Ενώ όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα και αποζημιωθήκαν από το κράτος και πήραν επιδοτήσεις και πήραν επιχορηγήσεις και πήραν επιστρεπτές. Εμείς όμως περιμέναμε τι? Περιμέναμε να ξαπέρουμε τις ζέσεις μας και μας λέγανε ότι θα πάρουμε το καλοκαίρι μας πίσω ξανά τις ζέσεις μας. Εμβολιαστήκαμε, έχουμε κάνει τα rapid test μας, έχουμε κάνει τους ελέγχους μας, κάνουμε τα πάντα. Δουλεύουμε σε χώρους οι οποίοι είναι ελεγχόμενοι, οι οποίοι τηρούμε τα μέσα, τα μέτρα που υπάρχουν, τις μάσκες μας, τηρούμε τις αποστάσεις μας, έχουμε τα αντισηπτικά μας, είμαστε όλοι καθημένοι. Και μας κλείσανε. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι αυτονόητο να αφουγκραστεί η κυβέρνηση τα προβλήματα και να δώσει επιτέλους λύσεις. Είναι θέμα πλέον επιβίωσης και επιτέλους πρέπει να αναλογιστεί η ευθύνη, η κυβέρνηση τις τεράστιες ευθύνες που έχει απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Η αντιμετώπιση της πανδημίας και η αντιμετώπιση των θεμάτων, των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται για πολλές ομάδες εργαζομένων δεν είναι θέματα επικοινωνίας. Είναι οι κλάδοι που πλήγηκαν περισσότερο στη διάρκεια της πανδημίας. Πρώτοι έκλεισαν, τελευταίοι επαναλειτουργήσαν. Αυτό το πρόβλημα διαιρεί την κοινωνία μας. Δεν μπορεί τώρα εδώ πέρα ο τουρίστας, ο Έλληνας, να ξεκινάει από το Ηράκλειο για να πάει να διασκεδάσει στο Ρέθυμνο ή να πάει να διασκεδάσει στον Άγιο Νικόλαο. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Όπως εξήγησαν, μια δέσμη μέτρων, προσανατολισμένη σε αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσε να απορροφήσει τη νέα καμπή που θα έχει ο χώρος της εστίασης από την ερχόμενη Δευτέρα, που η εφαρμογή των μέτρων για τους ανεμβολίαστους προϊονίζεται ότι θα προκαλέσει περαιτέρω επιβάρυνση. Όσο παράδοξο είναι ένας εργαζόμενος, ο οποίος δεν είναι πλήρως εμβολιασμένος, με self-test, με rapid test, να σερβίρει πλήρως εμβολιασμένους πελάτες, έτσι είναι παράδοξο όταν σε έναν χώρο το οποίο υπάρχουν πλήρως εμβολιασμένοι πελάτες και ένας πλήρως εμβολιασμένος DJ, η μουσική να είναι ο ανασταλτικός παράγοντας και ο παράγοντας ο οποίος μεταδίδει την νόσο.